μας. Πάμε στη Ρούλα. Με τη Ρούλα πώς γνωριστήκατε? Τυχαία. Εγώ την έβλεπα. Τη θαύμαζα, ήθελα να δουλέψω μαζί της και έλεγα στη μαμά μου: καλά, να δεις, εγώ με αυτή θα δουλέψω κάποτε. Και μου έλεγε η μάνα μου που δεν ήθελε να γίνω καμία σχέση με το χώρο. Άκουγε τηλεόραση. Γιατί, και τι τη φόβιζε? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Κάποια πράγματα δεν προλάβαμε να τα πούμε. Τέλος πάντων. Και έτσι έλεγα: μαμά, εγώ να δεις, θα δουλέψω με αυτήν. Και μου λέγανε: άι, πήγαινε, διάβασε τώρα. Και κάποια στιγμή εγώ έπιασα δουλειά σε ένα ραδιόφωνο και άρχισα να λέω ειδήσεις. Και ξαφνικά μας είπαν ότι αυτό το ραδιόφωνο θα γίνει υπεύθυνη η Ρούλα. Και ξαφνικά μπαίνει αεράτη με μία τσάντα, έτσι θυμάμαι, γκρι τότε μεγάλη. Την κοίταζα εγώ. Λέω: εντάξει, δεν είναι δυνατόν να περνάει από μπροστά μου η Ρούλα Κορομιλά τώρα. Και γνωριστήκαμε. Και έτσι τυχαία. Τι της έκανε κλικ όμως και σε ξεχώρισε και σε πήρε κοντά της? Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι η Ρούλα είχε ένα ιδιαίτερο δέσμο με σένα. Δηλαδή, ναι, και σε πίστευε και σε συμπαθούσε. Προφανώς σε εκτιμούσε. Σε ήθελε κοντά της. Και δεν είναι. Δηλαδή, σαν εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Ρούλα, όποιον γνώριζε, έλεγε: α, πολύ ωραία, θα τον πάρω κοντά μου και θα τον βοηθήσω. Εγώ ξέρεις τι είχα κάνει. Θα τον κάνω κολλητό μου ή θα τον κάνω παρέα. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Μπορώ να κάνω και λάθος. Εσύ την έχεις ζήσει καλύτερα από μένα. Εγώ δεν την ξέρω τόσο καλά. Δεν ξέρω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τις πρώτες μέρες που με γνώρισε, επειδή εγώ καθόμουν σε ένα γραφείο που ήταν ακριβώς απέναντι από το δικό της. Και επειδή, ρε παιδί μου, εγώ τότε δεν την πρώτη φορά την έβλεπα, συνεχώς χάζευα και παρατηρούσα και αυτή νόμιζε ότι εγώ την κοιτούσα και την κουτσομπόλευα. Αλλά εγώ, η κακομοίρα, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα και την κοίταζα, ξέρω. Πριν πόσα χρόνια αυτό? Ε? Πριν πόσα χρόνια? Πρέπει να είναι, Ελένη, 14. Τόσο πολύ. Είσαι σίγουρη? 2013 δεν έχουμε τώρα. 14 έχουμε. Ωραία. Και εγώ τη Ρούλα την γνώρισα το 2000. 2000. Είναι τόσα χρόνια. Μην κοιτάς που δεν μας φαίνεται. Ναι. Και λοιπόν, και έλεγε στους άλλους: εγώ αυτό το κορίτσι κάτι μου κάνει. Θέλω να την γνωρίσω. Θέλω να την πάρω. Και σιγά σιγά κάναμε παρέα, μετά ξεκίνησε το πρωινό στον Αλφα, με πήρε μαζί της, μετά μ' άφηνε να κάνω και κάποια βίντεο, μετά πάω μια μέρα, της χτυπάω την πόρτα και της λέω: άκου να σου πω, Ρούλα, θέλω να βγω κι εγώ στο γυαλί. Μ' αρέσει. Και μου λέει... Είχες θράσος δηλαδή. Καλά, μου είχε δώσει δικαίωμα, δεν θα... Είχα το θάρρος με τη Ρούλα. Και μου λέει: άντε, βγες εδώ, τι θα κάνεις. Και πήγα, έβαλα κάτι κραγιόν, κάτι μαντήλια, κάτι αυτά και έβγαινα και έλεγα κάτι δικά μου. Δεν θυμάμαι τι, μη με ρωτήσεις. Αυτή ήταν η πρώτη σου εμπειρία με τηλεόραση? Βέβαια. Αισθάνθηκες ότι σ' αρέσει αυτό και το θέλεις? Καλά, εγώ το ήξερα πριν το κάνω. Αφού σου λέω, είμαι μεγάλο ψώνιο. Το ήθελα, τα τελείωσε. Είμαι πολύ τυχερή στο θέμα της δουλειάς. Τα περισσότερα που. Δηλαδή, το δρόμο που ήθελα, αυτό ονειρευόμουν. Προς τα εκεί πάω. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο.